Αγαπητοί φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν θέλω να σταθώ στις αιτίες που γεννούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ακούστηκαν και από τις προηγούμενες ομιλίες. Θέλω να σταθώ στις δράσεις που αναπτύξαμε στο νησί της Λέσβου σαν εργατικό κέντρο, μαζί πάντα με τα σωματεία μέλη του και από άλλους προοδευτικούς συλλόγους του νησιού, από την ώρα που ξεκίνησαν να έρχονται χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Από το καλοκαίρι του 2015, που άρχισαν να φτάνουν εκατοντάδες χιλιάδες κατατρεγμένοι άνθρωποι από διάφορες χώρες, σταθήκαμε στο πλευρό τους, σταθήκαμε στο πλάι τους, τους αγκαλιάσαμε. Εξάλλου, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά. Η αλληλεγγύη μας δεν ήταν μια λέξη απλά γραμμένη σε μια ανακοίνωση. Η δική μας αλληλεγγύη ήταν και είναι έμπρακτη και φαίνεται στην πράξη. Από την πρώτη στιγμή αρχίσαμε να μαζεύουμε ρούχα, κουβέρτες, τρόφιμα και τα διανέμαμε στους ίδιους, χωρίς τη μεσολάβηση καμίας ΜΚΟ ή άλλης αλληλέγγυας οργάνωσης. Από όλη την Ελλάδα ερχόταν κούτες με είδη πρώτης ανάγκης και τα πηγαίναμε στο κήτη της Μόριας για να τα μοιράσουμε. Και ακόμα συνεχίζουμε. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν και είναι πολύ μεγάλη. Και η αλήθεια είναι πως η αλληλεγγύη που δείχνει ο λαός των νησιών μας όλα αυτά τα χρόνια είναι συγκινητική. Διοργανώσαμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, διοργανώσαμε συλλαλητήρια, απαιτώντας να κλείσει το κέντρο της Μόριας, να φύγουν οι άνθρωποι αυτής της χώρας που επιθυμούν. Και η αλήθεια είναι πως κανένας τους δεν θέλει να μείνει ούτε στα νησιά, ούτε στη χώρα μας. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης θέλουν να πάνε, αλλά η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων, οι συμφωνίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι αυτές που τους εγκλωβίζουν στα νησιά και στη χώρα. Αξίζει να αναφερθώ και στις κοινές ανακοινώσεις και δράσεις που κάναμε με άλλα εργατικά κέντρα των νησιών, καθώς και στην διοργάνωση εργατικών φεστιβάλ με κεντρικό σύνθημα το προσφυγικό μεταναστευτικό, όπου έγιναν πλούσιες συζητήσεις, ομιλίες και αφιερώματα. Φυσικά, υπήρξαν και ακραίες φωνές στο νησί. Φωνές που απαντήθηκαν και που θα απαντιούνται όποτε και αν χρειαστεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν τον Απρίλιο του 2018 πραγματοποιήθηκε μια δολοφονική επίθεση που έγινε από φασιστικές ακροδεξιές ομάδες κατά προσφύγων και μεταναστών, πετώντας τους πέτρες και ό,τι άλλο έβρισκαν μπροστά τους. Αμέσως, με την αύριο κιόλας, οι ταξικές δυνάμεις του νησιού μας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια σε αυτές τις τραμπούκικες φασιστικές ομάδες που ενήργησαν στην επίθεση και που καθόλου δεν ασχολούνται με τις αιτίες που γεννούν, θρέφουν και οξύνουν το προσφυγικό πρόβλημα. Αντίθετα, βαφτίζουν σε εχθρό τους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και ξεσπούν απάνω τους με το μίσος και τις εγκληματικές πρακτικές που θεριεύει η φασιστική ιδεολογία τους. Επίσης, συμπαρασταθήκαμε με κάθε τρόπο στους αγώνες που έδιναν και δίνουν οι εργαζόμενοι στο hot spot. Πρωτοστατήσαμε στο να δημιουργηθεί επιτροπή αγώνα, πράγμα που δεν είναι καθόλου εύκολο, αφού οι εργαζόμενοι δεν είναι συνέχεια ίδιοι, μιας και οι προσλήψεις είναι για ορισμένους μήνες. Αρκετοί είναι εργαζόμενοι που φοβούνται να μιλήσουν, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να μην επαναπροσληθούν, να μην ανανεωθούν οι συμβάσεις τους από τα προγράμματα του Δήμου. Έτσι, πραγματοποίησαμε από κοινού συγκέντρωση, απαιτώντας τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων, σταθερή κάλυψη των θέσεων σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν, τη διάθεση των μέσων ατομικής προστασίας, γάντια, μάσκες, παπούτσια και άλλα από το Δήμο, να πάρθουν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και να γίνεται άμεσα ο εμβολιασμός όλων των εργαζομένων, τη δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς των εργαζομένων προς και από το χώρο εργασίας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τις επόμενες μέρες θα συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που γίνονται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, πραγματοποιώντας την Τετάρτη απεργιακή συγκέντρωση μαζί με άλλους φορείς του νησιού και καλούμε τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τις γυναίκες, την νεολαία, στο σύνολό του τον λεσβιακό λαό να απαιτήσει να κλείσουν τώρα όλα τα hot spot, να μην δημιουργηθεί κανένα κέντρο φυλακή στο νησί, ούτε ανοιχτό ούτε κλειστό. Απεγκλωβισμός προσφύγων και μεταναστών από το νησί και τη χώρα. Να μεταφέρονται οι αιτούντες άσυλο στην υπηρετική Ελλάδα σε δημόσιους, ανοιχτούς και αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας και στη συνέχεια με γρήγορες διαδικασίες στις χώρες προορισμού τους. Όλη η διαδικασία καθώς και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση να είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους, χωρίς καμία εμπλοκή των ΜΚΟ. Να αποζημιωθούν στο 100% οι κάτοικοι που έχουν υποστεί ζημιές από τις συνέπειες του μαζικού εγκλωβισμού. Να απορροφηθούν όλοι οι εργαζόμενοι το hot spot ως μόνιμο προσωπικό σε κρατικές δομές, δήμους και περιφέρειες με βάση και τον τόπο κατοικίας τους.
Αγαπητοί φίλες και φίλοι, όσο οι πόλεμοι συνεχίζονται και ξεκινούν νέες επεμβάσεις για τα κέρδη των ιμπεριαλιστών, τόσο θα αυξάνονται και τα καραβάνια των προσφύγων. Εμείς θα συνεχίζουμε να εκφράζουμε με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη μας σε όποιον την έχει ανάγκη. Πρώτα απ' όλα γιατί είμαστε άνθρωποι και νιώθουμε πως αυτή μας η ανθρώπινη ιδιότητα έτσι μας επιβάλλει να κάνουμε. Οι λαοί των χωρών δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Ανεξάρτητα με το τι χρώμα είναι ο καθένας, έχουμε τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες αγωνίες, τον ίδιο εχθρό. Εχθρός μας είναι ο ιμπεριαλισμός και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μοιράσει τα σύνορα με το δικό μας αίμα. Σας ευχαριστώ.